Σας συναντάμε εδώ στο Θέατρο Προσκήνιο με μια σπουδαία παράσταση, το Γλάρο, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Αλήθεια, ποιος είναι ο πυρήνας του έργου? Η καθημερινή ζωή των ανθρώπων και αυτά που μέσα στο χρόνο τους απασχολούν και τα πιο πολλά τα κρύβουν, βγάζοντας άλλα μπροστά. Οι ήρωες του Τσέχοφ δεν λένε ψέματα, αλλά μπορεί να κρύβονται από τον εαυτό τους πιο πολύ. Και γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίος αυτός ο άνθρωπος, γιατί δεν κάνει ανάλυση των χαρακτήρων. Είναι πιο πολύ σκύβη, πολύ κοντά τους, δίπλα τους και τους αφουγκράζεται. Η ελληνική κοινωνία έχει την τέχνη σε υπόλοιψη ή όχι? Όχι, βέβαια, όχι καθόλου. Καταρχάς, όταν πας και συναντήσεις κάποιον και σου πει τι δουλειά κάνεις και πεις ηθοποιός, θα πει σαν να είσαι κάτι που είναι άχρηστο. Το ζηλεύει λίγο, γιατί λέει τώρα αυτοί κάνουν κάτι που τους αρέσει. Γιατί είναι μέσα στην ενοχή χτισμένη όλη αυτή η κοινωνία. Οπότε, αν κάνεις κάτι που σου αρέσει, είσαι. Μας τσιγκλά στα κόμπλεξ τα δικά μας, που είναι χτισμένα πάνω στο ότι πρέπει να παιδεύομαι, πρέπει να κουράζομαι, να υποφέρω. Τηλεόραση, γιατί κάνετε με το σταγονόμετρο? Πρώτον, γιατί δεν θέλω να βγάλω πολλά λεφτά. Θέλω να βγάλω όσα χρειάζομαι. Και η τηλεόραση είναι αυτή που σου δίνει πολλά λεφτά. Τους ηθοποιούς δηλαδή, πολύ περισσότερο από το θέατρο. Το άλλο είναι ότι έχει μια προχειρότητα. Η παραγωγή της τηλεόρασης, της ελληνικής τηλεόρασης, όχι γενικά, οι πιο πολλοί δεν έχουν σχέση έστω και με το προϊόν με το οποίο παράγουν. Θέλουν απλώς να τους φέρει πιο πολλά λεφτά. Η αναγνωρισιμότητα που ήρθε, ας πούμε, μέσα από μια σειρά που ήταν πολύ δημοφιλής, το Ταμάμ. Ναι, όχι, από πιο πριν ήρθε, από τη διαφήμιση. Σας στεναχώρησε αυτό, γιατί είχατε μια πορεία στο θέατρο? Όχι, δεν με στεναχώρησε, αλλά με αναστάτωσε. Είναι πολύ σημαντική, από ό,τι καταλαβαίνω, η ιδιωτικότητά σας. Αχ, ναι, είναι. Είναι. Είναι, σοκαρίστηκα τότε. Τότε σοκαρίστηκα πολύ, δηλαδή δεν μπορούσα να την... Δεν μπορούσα να αφήσω το βλέμμα μου να χαζέψει κάπου. Νιώθατε ότι σας κοιτούν όλοι? Ναι, ναι. Και είναι πρόβλημα αυτό. Συγγνώμη, τώρα το βιώσατε κάτι, ναι, ακραίο? Ακραίο, όχι. Κάποιος όμως με απείλησε ότι... μην έρθω και σου ρίξω μία που μας έγινε γνωστός τώρα και μας λες όχι. Γιατί τώρα μες στις 3 η ώρα τη νύχτα σου λέει κάποιος αγού αγού και λες άσε με ρε φίλε τώρα. Και σου λέει άντε ρε. Είστε ένας ηθοποιός που έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα. 3 γαλλικές παραγωγές. Ναι, ήμουν σαν την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων εκεί στα γυρίσματα. Όλοι μιλάγαν γαλλικά. Επειδή μιλάνε και γρήγορα οι Γάλλοι, ήταν σαν να είμαι μέσα σε μια κυψέλη με μέλισσα. Και δεν ήταν. Δέκα ώρες ακούγα αυτό το βόμβο, ας πούμε. Αλλά είχα πάρει πάρα πολύ γενναιοδορία. Ντάστιν Χόφμαν της Ελλάδας, σας χαρακτήρισαν. Είχε πει ο σκηνοθέτης, όταν με αποχαιρέτησαν στο τελευταίο μου γύρισμα. Στην αρχή νόμιζα ότι δουλεύω. Λέω τώρα. Κοιτάξτε τώρα, επειδή είμαι εγώ ψώνιο, δηλαδή, κάποιοι εδώ έχουν βαλθεί, η καχυποψία, να μου κάνουν πλάκα. Τώρα ότι είσαι φοβερός και νομίζω ότι είμαι στο Truman Show, ας πούμε. Θα πέσουν τα σπετσάτα και θα αποκαλυφθεί ότι γυρίζεται μια άλλη ταινία. Και ότι είχαν κάνει πείραμα με εσάς. Εντάξει. Η ακραία σκέψη μου πέρασε όμως. Δεν ξέρουμε τίποτα για την προσωπική σας ζωή. Α. Αλήθεια, είστε παντρεμένος? Είμαι παντρεμένος. Ναι. Με την Αγγελική Τόμπρου. Έτσι λέγεται η γυναίκα μου. Είναι θεατροπαιδαγωγός, είναι ηθοποιός και είναι πολύ. Αγαπιόμαστε πολύ και είναι πάρα πολύ ικανή σε όλα αυτά που αναλαμβάνει να κάνει. Και τη θαυμάζω κιόλας. Οπότε πιστεύετε στο γάμο? Δεν ξέρω αν πιστεύω. Παντρεύτηκα πάντως. Πιστεύω στη σύνδεση των ανθρώπων. Τώρα, αν και είμαι. Ας πούμε, θα έλεγα εκφύσεως μονήρης. Δεν είστε εύκολος άνθρωπος? Όχι, δεν είμαι εύκολος. Όχι, ε. Φαίνεται ότι είμαι εύκολος. Ναι. Τα φαινόμενα πατούν. Με την έπαρση έχετε φλερτάρει ποτέ? Τώρα τελευταία έχω αποφασίσει ότι ήμουν πάρα πολύ επιρμένος από την ανάποδη. Το χαμηλό προφίλ πολλές φορές κρύβει πολύ μεγάλη έπαρση. Ναι, γιατί όταν δεν μπορεί να... Όταν κρατιέσαι πίσω, έχει ένα πράγμα ότι εγώ, έχει ένα πράγμα μέσα ότι εγώ δεν καταδέχομαι. Αυτό είναι έπαρση. Μια φορά μια πολύ καλή, η Όλια, η Λαζαρίδου μου λέει, είσαι καλό παιδί μου, λέει, αλλά εγώ όταν σε πρωτοείχα δει νομίζω ότι είσαι επιρμένος, αλλά είσαι εντάξει. Και μετά σκεφτόμουν αυτό που μου είχε πει και λέω,
Δεν ήταν και λάθος αυτή η πρώτη άποψή της, από μια άποψη. Βάλετε πρώτα τη ζωή το θέατρο. Τη ζωή. Αλλά μετά από πολλή σκέψη. Για κάποια χρόνια ήταν το θέατρο μπροστά. Ήταν μόνο το θέατρο. Οπότε χάσατε ανθρώπους. Τώρα τελευταία έχω χάσει ανθρώπους. Όχι από φυσικό θάνατο, από παρεξηγήσεις. Δεν παρεξηγούμε εύκολα. Αλλά μου κολλάνε μερικά πράγματα και χρειάζεται μεγάλος αγώνας με το μυαλό μου για να πω ότι έκανα λάθος εκεί, ήμουν υπερβολικός εκεί. Υπάρχει μια στιγμή ευτυχίας που θα θέλατε να ζήσετε πάλι? Με τον έρωτα έχει να κάνει πιο πολύ. Τον έρωτα. Ναι. Έπαιξε ρόλο ο έρωτας. Ναι. Άρα ήταν έρωτας και θέατρο. Ναι. Είναι. Αλλά χαλάγανε και οι έρωτες από το θέατρο. Χάσατε έρωτες από το θέατρο. Ναι. Επιλογές. Εντάξει, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ήταν πολύ ωραία. Ευχαριστώ και εγώ και για μένα ήταν ωραία.